Γεια σας. Αυτά τα βίντεο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε λιγάκι το μάθημα της έκφρασης έκθεσης, τόσο στο θεωρητικό του μέρος, όσο και στα σχεδιαγράμματα που απαιτούνται βάσει τα θέματα, τέλος πάντων, θεματολογία που απασχολεί το Λύκειο. Αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω από την αρχή είναι ότι και το θεωρητικό κομμάτι, αλλά και τα θέματα που διαπραγματεύονται τα τρία βιβλία, είναι αλυσίδα. Δηλαδή, δεν πρόκειται για ύλη της πρώτης, της δευτέρας ή της τρίτης λυκείου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τόσο η θεωρία όσο και τα θέματα που διαπραγματευόμαστε αφορούν σε ολόκληρο το Λύκειο μέχρι και το τέλος της Πανελλήνιας. Άρα λοιπόν, στην προσέγγιση μας αυτή θεωρήσαμε καλό να ξεκινήσουμε από τα θεωρητικά κομμάτια και θα ξεκινήσουμε από το πρώτο βασικό θεματάκι που, στην πρώτη λυκείου, που αφορά στο τι είναι γλώσσα. Όταν μιλάμε για γλώσσα, μιλάμε για σύστημα σημείων, δηλαδή κώδικα. Και συγκεκριμένα είναι ένα κώδικα επικοινωνίας. Κώδικες, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλοί. Από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μέχρι τις τέχνες, τη ζωγραφική, την λογοτεχνία προφανώς, έτσι, ή την αθλητική. Γιατί έχουμε σημεία τα οποία αποκωδικοποιούνται από τους, αυτούς που τα παραλαμβάνουν, τα προσλαμβάνουν, σε ένα καινούριο σύστημα. Ουσιαστικά έχει να κάνει και με τον άνθρωπο που εκπέμπει, αλλά και με τον άνθρωπο που δέχεται το οποιοδήποτε σήμα. Όταν μιλάμε για τη γλώσσα, βέβαια, συζητάμε για τον πιο εξελιγμένο και τον πιο τέλειο, αν θέλετε, γλώσσα κώδικα επικοινωνίας, διότι δημιουργεί τις λιγότερες παρεξηγήσεις, τις λιγότερες δυνατές παρεξηγήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, ότι αποφεύγουμε τις παρεξηγήσεις εντελώς. Δυστυχώς. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, ότι δηλαδή γλώσσα είναι κώδικας επικοινωνίας, και με την παραδοχή βέβαια ότι ο κώδικας είναι ουσιαστικά σύστημα σημείων, η επιστήμη που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, συγκεκριμένα η γλωσσολογία, που είναι μια πολύ νέα σχετικά επιστήμη, ξεκίνησε με τα έργα του Φερντινάντο Σουσίρ. Θεωρείται ο πατέρας της γλωσσολογίας και μας εξήγησε στην αρχή, πράγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η λέξη δεν είναι ένα πράγμα, έτσι. Είναι, αποτελείται μάλλον από δύο διαφορετικά κομμάτια. Η κάθε λέξη αποτελείται από το λεγόμενο σημαίνον και από το σημαινόμενον. Το ρήμα σημαίνω, για να ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι, το ρήμα σημαίνω στα αρχαία σημαίνει κάνω ήχο, θορυβό. Άρα λοιπόν, έξω και το σήμαντρο της εκκλησίας, παραδείγματος χάρη. Το σημαίνουν λοιπόν είναι ουσιαστικά ο ήχος της λέξης, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, η αλληλουχία των ήχων που αποτελούν μια λέξη, παραδείγματος χάρη τη λέξη δέντρο. Η αλληλουχία των συγκεκριμένων ήχων, που για τους ξένους ομιλητές, για τους μη ομιλητές της ελληνικής δεν σημαίνει τίποτα, έρχεται να επιφορτιστεί με μια συγκεκριμένη σημασία για να αποκτήσει υπόσταση. Το δέντρο που γνωρίζουμε όλοι μας. Ή το δέντρο που έχουμε όλοι μέσα μας, τέλος πάντων. Αυτό το σύνολο, αυτή η διφυής έννοια της λέξεως, αποτελεί τέλος πάντων την αρχή του βασικού μας συστήματος, τον κώδικα επικοινωνίας. Καταλαβαίνετε ότι ενώ όλοι καταλαβαίνουμε, εφόσον τέλος πάντων είμαστε αρτιμελείς, το ζήτημα των ήχων, της φωνολογικής αυτής αποτύπωσης, έχουμε διαφοροποιήσει στο κομμάτι της σημασίας. Άρα λοιπόν, εδώ ξεκινάει μια άλλη έννοια που αναφέρεται στη βιωματική και την αναφορική λειτουργία της γλώσσας. Η γλώσσα έχει πολλές λειτουργίες. Έχουμε μέσω της γλώσσας καταφέρει να μπορούμε να εξηγούμε, να περιγράφουμε, να αφηγούμαστε, να πείθουμε ο ένας τον άλλον. Και ουσιαστικά το επίτευγμα της γλώσσας είναι ότι με τη γλώσσα μπορούμε να μιλάμε και για τη γλώσσα. Όταν μιλάμε για γραμματική και συντακτικό, αυτό το πράγμα κάνουμε. Ουσιαστικά μιλάμε για μεταγλώσσα. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν
με όλο αυτό το σύστημα, αυτό που καταφέρνουμε είναι να μεταδίδουμε οπωσδήποτε στο συνομιλητή μας το αναφορικό μέρος. Αυτό για το οποίο είναι δεδομένο ότι καταλαβαινόμαστε. Σε ένα λοιπόν σύστημα βασικό της επικοινωνίας, που όπως γνωρίζουμε είναι πομπός, δέκτης, οι ρόλοι εναλλάσσονται στο διάλογο, παραδείγματος χάρη, και ένα μήνυμα το οποίο εκφέρεται κάθε φορά, εκφωνείται. Το μήνυμα που ξεκινάει από τον πομπό για να φτάσει στο δέκτη, και εφόσον υπάρχουν όλες οι βασικές προϋποθέσεις, φτάνει κατά 70% μέγιστον. Και να δούμε λιγάκι πού οφείλεται αυτό. Σίγουρα, εφόσον οι δύο συνομιλητές μοιράζονται τον κοινό κώδικα επικοινωνίας, θα καταλάβει ο δέκτης το οποιοδήποτε μήνυμα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα δεν νιώθω καλά. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος σήμερα δεν νιώθει ιδιαίτερα καλά. Τώρα, εάν είναι ο περαστικός δίπλα μας, που σε σταματάει και στο λέει αυτό, αν είναι ο απλός γνωστός, ο οποίος του αναφέρει γιατί τον ρώτησε πώς πάει σήμερα, σήμερα δεν νιώθω καλά, ή αν είναι ο φίλος μας, ο πολύ κοντινό μας, πολύ καρδιακός μας φίλος, που μας το λέει αυτό, έχουμε διαφορετικά επίπεδα επικοινωνίας. Διότι ενώ καταλαβαίνουμε το αναφορικό κομμάτι που έχει να κάνει με το εκφώνημα, το πώς το εννοεί ο καθένας έχει να κάνει με το βιωματικό μέρος, και εδώ πέρα η εγκύτητα των δύο συνομιλητών παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όπως επίσης βεβαίως μεγάλο ρόλο παίζει και η ευαισθησία του δέκτη κάθε φορά και το πώς συνεχίζει το διάλογο. Ο Σωσίρ έλεγε ότι από τη στιγμή που κατακτάμε την μητρική μας γλώσσα γύρω στα 4 με 5 χρόνια μας, ουσιαστικά δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά ζωντανά λεξικά. Φανταστούμε λοιπόν αυτό το φοβερό ανθρωπάκι, χεράκια από δαράκια, που έχει ένα λεξικό μέσα του. Γιατί φανταστείτε ότι ένα παιδί ξεκινάει να μαθαίνει λέξεις, και πρώτα απ' όλα καθόλου τυχαία τα ουσιαστικά που μιλάνε για τις ουσίες, αργότερα τα ρήματα που μιλάνε για τις ενέργειες, λοιπόν για να ολοκληρώσει την κατάξυση της γλώσσας του και να μπορέσει να επικοινωνήσει πλήρως. Αυτό το παιδί, το κάθε παιδί και όλοι μας σαν ομιλητές της γλώσσας, έχουμε ολόκληρο το σύστημα του λεξικού της ελληνικής, μιας και μιλάμε για τα ελληνικά. Τώρα, το κάθε φορά, τι επιλέγουμε σαν επιλογές από το λεξικό που κατέχουμε ή τι αποκλείουμε από τον τρόπο επικοινωνίας μας. Οι αποκλήσεις ουσιαστικά συντελούν αυτό που ονομάζουμε προσωπικό μας ύφος. Ειδικά στη λογοτεχνία αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι καταλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές αν διαβάζουμε ένα ποίημα του Καβάφη ή αν διαβάσουμε ζούμε Σολομό. Αυτά έχουν να κάνουν με τα διαφορετικά ύφη κυρίως των ποιητών και όχι τόσο πολύ με το λεξιλόγιο τους ή με τον τρόπο εκφοράς της ποίησης τους. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το ύφος και τα πρώτα θεωρητικά κομμάτια για τη γλώσσα. Σε επόμενο βίντεο θα προχωρήσουμε στην θεωρία.